Καλημέρα σας. Καταρχάς, χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση σε όλους τους συμπολίτες μας και σε εσάς, βέβαια, τους συνεργάτες δημοσιογράφους. Η σημερινή ενημέρωση έχει να κάνει με την έναρξη λειτουργίας του συστήματος ενεχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της Τρίπολης. Από σήμερα αρχίζει η πιλωτική έναρξη λειτουργίας του συστήματος ενεχόμενης στάθμευσης. Αυτό σημαίνει ότι από σήμερα τα αυτοκίνητα που θα παρκάρουν στις θέσεις που είναι για ενδεχόμενη στάθμευση θα μπαίνει από την Δημοτική Αστυνομία ένα ενημερωτικό σημείωμα, είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο ενημερώνει τους πολίτες ότι ξεκίνησε η ενδεχόμενη στάθμευση πιλωτικά και θα αρχίσει κανονικά, οπότε θα αρχίσουν να υπάρχουν και ποινές και πρόστιμα από τις 3 Μαΐου. 2 Μαΐου είναι αργία, από 3 Μαΐου ξεκινάμε την κανονική της λειτουργία του σύστημα ενεχόμενη στάθμευση. Ενημερώνουμε λοιπόν τους συμπολίτες μας ότι όπως ήδη θα έχουν δει, έχουν γίνει διαγραμμίσεις στους δρόμους που αφορούν την ελεγχόμενη στάθμευση και έχουν τοποθετηθεί και κατακόρυφες πινακίδες. Οι διαγραμμίσεις συμβαδίζουν με τις πινακίδες και είναι τριών ειδών. Είναι αυτές που είναι με πορτοκαλί χρώμα, όπου και η πινακίδα έχει από κάτω πορτοκαλί χρώμα, που σημαίνει ότι εκεί υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση με αντίτιμο 1 ευρώ την ώρα. Θα μπορεί κάποιος πολίτης να παρκάρει παίρνοντας κάρτα, θα πούμε από τα περίπτερα και από τα ψηφιακά τζίρια, θα ανακοινωθούν και τις επόμενες μέρες από πού ακριβώς θα μπορούν να αγοράζουν την κάρτα τους, ξυστή κάρτα, την οποία τοποθετούν στον παρπρίζο, έτσι ώστε όταν περνάει ο έλεγχος της Δημοτικής Αστυνομίας να βλέπουν ότι έχουν πληρώσει. Άρα είναι οι πινακίδες και η διαγράμμιση με πορτοκαλί χρώμα, 1 ευρώ την ώρα, και είναι οι πινακίδες και η διαγράμμιση με κόκκινο χρώμα, που είναι 1 ευρώ τη μισή ώρα. Είναι αυτές που λέμε οι αυξημένες εναλλαγές. Είναι στο κέντρο, εντελώς κέντρο της πόλης, έτσι ώστε να παρκάρει κάποιος για λίγη ώρα, να μπορεί να κάνει κάποια δουλειά γρήγορη και να εναλλάσσονται συνέχεια αυτές οι θέσεις. Και είναι και οι πινακίδες και η διαγράμμιση με λευκό χρώμα, το λέει κιόλας η πινακίδα, που είναι για τους μόνιμους κατοίκους. Εκεί θα παρκάρουν οι κάτοικοι οι οποίοι θα έχουν την ετήσια κάρτα μόνιμου κατοίκου, η οποία ετήσια κάρτα θα εκδοθεί από την Δημοτική Αστυνομία. Ήδη έχουν κατατεθεί οι αιτήσεις των ανθρώπων που μένουν στους δρόμους που αφορούν την ενδεχόμενη στάθμευση. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση. Η κάρτα μόνιμου κατοίκου αφορά μόνο τους κατοίκους που μένουν στους δρόμους που υπάρχει ενδεχόμενη στάθμευση και έχουν εκεί μόνιμη κατοικία. Δεν αφορά αυτούς που έχουν καταστήματα, μαγαζιά, γραφεία στους δρόμους αυτούς και δεν αφορά αυτούς που μένουν σε πεζοδρομημένα σημεία που δεν είναι ενδεχόμενη στάθμευση. Οι κάρτες αυτές, όπως είπα, έχουν γίνει ήδη αιτήσεις και έχουν αρχίσει και εξετάζονται οι αιτήσεις από τη Δημοτική Αστυνομία και θα εκδοθούν τις επόμενες μέρες οι κάρτες, ώστε κάθε πολίτης που δικαιούται αυτή την κάρτα να την πάρει, να την έχει στο αυτοκίνητό του και να παρκάρει στις θέσεις, επαναλαμβάνω, με λευκή διαγράμμιση και λευκό χρώμα στις πινακίδες. Οι κάρτες, οι ξυστές, μπορεί να τις προμηθεύεται ο κάθε πολίτης ή κάθε επισκέπτης από πολλά σημεία στο κέντρο της πόλης, περίπτερα, ψηλικά τζίρικα. Είναι ξυστές, όπου λένε πάνω την ώρα, τη μέρα, την ημερομηνία, την ώρα που παρκάρεις και το διάστημα που παρκάρεις. Η μέγιστη διάρκεια στάθμευσης είναι 3 ώρες, δηλαδή μπορεί να βάλει κάποιος 3 κάρτες μαζί της μιας ώρας, ανά μία ώρα. Από εκεί και μετά δεν έχει δικαίωμα, πρέπει να αλλάξει μέχρι 3 ώρες. Ευελπιστούμε λοιπόν ότι ξεκινώντας το σύστημα της ενεχόμενης στάθμευσης, κάτι που είχαμε δεσμευτεί και προεκλογικά ότι θα το κάνουμε, υπήρξε μια καθυστέρηση στην έναρξή της, η οποία καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο ότι δεν είχαμε Δημοτική Αστυνομία. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν μπορεί να γίνει ενεχόμενη στάθμευση χωρίς να έχει Δημοτική Αστυνομία. Δημοτική Αστυνομία κατορθώσαμε με πολύ μεγάλη προσπάθεια να έχουμε 2 άτομα, δεν επαρκούν. Είναι αλήθεια αυτό. Ευελπιστούμε και αυτήν τη δέσμευση του Υπουργείου ότι κάπου τώρα μετά το Πάσχα θα βγει προκήρυξη για όσους Δήμους δεν έχουν Δημοτική Αστυνομία, μεταξύ αυτών είμαστε και εμείς, για να μπορέσουν να πάρουμε και τα υπόλοιπα άτομα που απαιτούνται για να μπορεί να λειτουργεί πλήρως. Άρα η καθυστέρηση οφειλόταν ακριβώς όταν δεν είχαμε Δημοτική Αστυνομία. Τώρα όμως ξεκινάμε. Θεωρώ και ελπίζω, θα το δούμε βέβαια στην πορεία, ότι με τη λειτουργία του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης θα βελτιωθεί η εικόνα του πάρκινγκ, που πραγματικά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στο κέντρο της πόλης μας. Παράλληλα, εκτός ότι θα βελτιωθεί από την ίδια τη λειτουργία της παρόδιας στάθμευσης, μας δίνει το δικαίωμα από τον νόμο, το οποίο δεν το είχαμε μέχρι σήμερα,
να νοικιάσουμε και οικόπεδα περιμετρικά του κέντρου, που εκεί θα κάνουμε δημοτικά πάρκινγκ. Το λέω ότι δεν το είχαμε αυτό το δικαίωμα, γιατί ο νόμος λέει ότι αν δεν έχεις ελεγχόμενη στάθμευση να έχεις έσοδα, δεν μπορείς να νοικιάσεις οικόπεδα. Άρα, τώρα ξεκινάμε άμεσα τη διαδικασία για να κάνουμε την προκήρυξη, όπως προβλέπεται από τον νόμο, για να νοικιάσουμε οικόπεδα περιμετρικά του κέντρου και στο κέντρο, έτσι ώστε όταν θα υπάρξουν και αυτά τα οικόπεδα να αυξηθούν αρκετά οι θέσεις στάθμευσης στο κέντρο της πόλης για να αντιμετωπίσουμε το πραγματικά πολύ οξυμένο πρόβλημα πάρκινγκ που υπάρχει στο κέντρο της πόλης, όπως και σε όλες τις πόλεις τις παλιές που έχουν στενούς δρόμους, μεγάλες πολυκατοικίες. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι οι πεζοδρομήσεις και οι βελτιώσεις που γίνονται στο κέντρο της πόλης με τα έργα που γίνονται είναι προς όφελος της κυκλοφορίας και των πολιτών. Μπορεί να καταργούνται κάποιες θέσεις στάθμευσης. Γι' αυτό κάνουμε αυτή την προσπάθεια να τις αντικαταστήσουμε. Αλλά νομίζω ότι σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ελλάδα, τα κέντρα των πόλεων είναι πεζοδρομημένα, γιατί πρέπει να μάθουμε και να περπατούμε και να κάνουμε τη βόλτα μας και να κυκλοφορούμε τα ποδήλατα. Σε αυτό προσφέρεται η Τρίπολη. Άρα, θέλω να πω στους συμπολίτες μας που μας παρακολουθούν τώρα ότι τα έργα αναβαθμίζουν το κέντρο της πόλης. Μπορεί να μειώνονται κάποιες θέσεις στάθμευσης, τις οποίες θα αντικαταστήσουμε με αυτά που ανέφερα προηγούμενα. Αλλά πρέπει και όλοι μας να δούμε λίγο την οτροπία μας, ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο, να μην χρησιμοποιούμε μόνο το αυτοκίνητο για μικρές αποστάσεις, να χρησιμοποιούμε και άλλα μέσα όπως είναι το ποδήλατο. Τέλος πάντων, είναι μια άλλη κουβέντα αυτή για τους ποδηλατολόγους που ετοιμάζουμε. Να χρησιμοποιούμε και τα πόδια μας. Άρα να πω ότι από σήμερα, όπως είπαμε πιλωτικά και να κλείσω, ξεκινάει το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης, το οποίο πιστεύουμε, έτσι έχει γίνει παντού σε όλες τις πόλεις όπου είναι γνωστή, θα βελτιώσει σημαντικά και το κυκλοφοριακό στο κέντρο της πόλης, αλλά και το πρόβλημα που υπάρχει στο κέντρο της πόλης. Δήμαρχε, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Με αφορμή και τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν υπάρξει στην πόλη μας, θεωρείτε ότι αυτό θα βοηθήσει και τους εκδρομείς και τους επισκέπτες, γιατί κάποια σημεία της πόλης μας, πολύ κεντρικά, όπως η πλατεία Αγίου Βασιλείου μαζί με την Κολοκοτρώνη, έχουν σπάσει στα δύο. Θεωρείτε ότι ο κόσμος διευκολύνεται, υπάρχουν τυχόν παράπονα από τους πολίτες? Κοιτάξτε, καταρχάς τώρα είπατε για την πλατεία Αγίου Βασιλείου. Είναι σαφές ότι όταν γίνεται ένα έργο, θα δημιουργήσει κάποιες δυσκολίες. Αυτό είναι αυτονόητο και κατανόητο. Όπως λέγεται, τα έργα είναι μόνιμα, η ενόχληση είναι προσωρινή. Από την κυκλοφορία που γίνεται αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τις οποίες κάναμε στην περιοχή της Ακαδημίας, οι πρώτοι, καταρχάς, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όλες αυτές και για την πλατεία Αγίου Βασιλείου, αλλά και για το κέντρο και για την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, είναι σύμφωνες με την κυκλοφοριακή μελέτη. Έτσι. Αυτό το λέω γιατί υπάρχουν πολλοί που λένε ότι λέει κυκλοφοριακή μελέτη. Δεν μπορείς να κάνεις ρυθμίσεις αν δεν συμβαδίζουν με την κυκλοφοριακή ρυθμίσεις, με την κυκλοφοριακή μελέτη. Το ίδιο ισχύει για την πλατεία. Έτσι. Γιατί λένε πολλοί, αν έχει πάρει, δεν μπορούσε να πάρει έγκριση στο ΕΣΠΑ, αν δεν συμβαδίζεις με το ΦΕΚ της κυκλοφοριακής μελέτης. Άρα, κάναμε παρεμβάσεις οι οποίες συμβαδίζουν απολύτως με μάλλον που προέβλεπε η κυκλοφοριακή μελέτη. Η προσωπική μου εικόνα, χωρίς να είναι μετρημένο αυτό, είναι νομίζω ότι και οι δύο ρυθμίσεις, και στην πλατεία Αγίου Βασιλείου αλλά και στην περιοχή της Ακαδημίας, έχουν σαφώς βελτιώσει την εικόνα του κυκλοφορία. Ειδικά στην πλατεία Αγίου Βασιλείου, όλοι θα θυμάστε, γιατί εγώ όλα τα χρόνια εκεί είμαι, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου, το κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετώπισε το κέντρο της πόλης για να περάσει να πας στο νοσοκομείο, έκανε μισή ώρα. Τώρα έχουν αυτά βελτιωθεί πάρα πολύ. Πάλι θα μετρηθούν όμως. Και εμείς ποτέ δεν ήμασταν και δεν είμαι δογματικός για να πω ότι κάναμε κάτι και τελείωσε αυτό το αλλάξω. Αν δούμε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, θα δούμε να το αλλάξουμε κάνοντας βέβαια αλλαγές στην κυκλοφοριακή μελέτη. Αυθαίρετες αλλαγές δεν μπορείς να κάνεις, απαγορεύονται. Πρέπει δηλαδή, αν δεις ότι η κυκλοφοριακή μελέτη, αυτά που έλεγε η κυκλοφοριακή μελέτη σήμερα δεν ισχύουν, γιατί μπορεί να γίνει αυτό. Μια κυκλοφοριακή μελέτη έγινε πριν 5-6 χρόνια, τώρα έχουν αλλάξει πράγματα. Μπορεί να δούμε ότι δεν ισχύουν κάποια πράγματα. Εδώ είμαστε και θα κάνουμε αλλαγές. Δογματικοί δεν ήμασταν και δεν είμαστε στο τέλος. Άρα, αν δούμε ότι δεν λειτουργεί, εδώ είμαστε να το αλλάξουμε. Η εικόνα που έχουμε ως αυτή τη στιγμή είναι ότι λειτουργεί. Και ειδικά για την Ακαδημία, επειδή υπάρχουν και μένω εκεί, όπως ξέρετε, και τα παιδιά μου πήγαιναν στο σχολείο της Ακαδημίας και κάθε πρωί πήγαιναν εκεί και έβλεπα τι γινόταν, και τώρα πάω και εκεί μένω, που λειτουργούσε τα σχολεία και αυτές τις μέρες που λειτουργούσε τα σχολεία, λειτουργούσε τα σχολεία. Νομίζω ότι η εικόνα έχει βελτιωθεί. Αλλά εδώ είμαστε για να το δούμε στην πορεία. Εγώ οι αιτήσεις για μόνιμες θέσεις είναι πολύ παραπάνω. Οι αιτήσεις είναι αυτή τη στιγμή έχουν υποβληθεί περίπου 100 αιτήσεις για περίπου 27-28 θέσεις. Δεν ξέρω αν και οι 100 αιτήσεις δικαιούνται, έτσι, γιατί αυτό θα το αξιολογήσει η Δημοτική Αστυνομία.
Η αναλογία που πρέπει είναι κάπως έτσι, ένα στα τέσσερα. Πουθενά σε καμία πόλη δεν δίνει θέσεις μονίμων κατοίκων, όσοι ακριβώς είναι μονίμοι. Ειδικά στην Τρίπολη, παραδείγματος χάρη, ένα παράδειγμα το λέω, έχουμε θέση μονίμων στην Δημητρακοπούλου. Μπορεί να είναι οι κάτοικοι που μένουν στην Δημητρακοπούλου, παραδείγματος χάρη, το είπα έτσι, να είναι περισσότεροι από τις θέσεις μονίμων. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να παρκάρει στον επόμενο δρόμο κάποιος που δεν είναι ελεγχόμενη στάθμευση. Ούτε σημαίνει ότι πριν ήταν εξασφαλισμένη κάθε θέση μπροστά στο σπίτι. Και πριν δεν έβρισκε να παρκάρει. Και εγώ μένω στην Παπαναστασία και προφανώς δεν βρίσκω να παρκάρω μπροστά στο σπίτι μου, αν το πάρκι μου είναι επικρασμένο. Εγώ έχω να κάνω αρκετές ερωτήσεις, σύντομες όμως, αν μπορείτε να μας δώσετε και σύντομες απαντήσεις. Όσον αφορά τα επισκεπτόμενα λεωφορεία, τους επισκέπτες με τα λεωφορεία, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, συνεχίζουν να παρκάρουν κοντά στην πλατεία Άρεως? Υπάρχει καθορισμένος χώρος στάθμευσης λεωφορείου και αυτή την περίοδο, αν έχετε δει, παίρνουν και καινούργιες πινακίδες και θα μπουν και οι πινακίδες πληροφοριακές από το Βασιλόπουλο εδώ και από τις εισόδους της πόλης που να κατευθύνουν τους πολίτες προς εκεί. Όσον αφορά, είχε ακουστεί για υπόγειο πάρκινγκ στην κάτω αγορά. Είμαστε σε υπόγεια πάρκινγκ? Ναι, ακούστε να δείτε. Στην κάτω αγορά, σύντομα θα βγει διακήρυξη για να γίνει μεστήτ υπόγειο πάρκινγκ. Αυτό τι σημαίνει, για να το καταλαβαίνουν όλοι, ότι θα πρέπει να βρεθεί κάποια ιδιωτική εταιρεία, η οποία θα πάρει το χώρο και θα φτιάξει πάρκινγκ με δικά της χρήματα και θα το εκμεταλλευτεί για κάποια χρόνια, για 25 χρόνια. Αυτό θα βγει η προκήρυξη σύντομα, αυτό όμως δεν μπορώ να συγκινηθώ ότι θα βρεθεί αυτή η εταιρεία. Ο Δήμος δεν μπορεί να φτιάξει, δεν έχει τα χρήματα να φτιάξει μόνο στο δικό του πάρκινγκ. Ούτε χρηματοδοτούνται τα πάρκινγκ από κάποιο πρόγραμμα, το Τρίτσι, το ΕΣΠΑ να πούμε, δεν χρηματοδοτούνται. Άρα δεν μιλάμε για δημοτικό υπόγειο πάρκινγκ. Όχι, μιλάμε για πάρκινγκ με ΣΔΙΚ που θα το πάρει, θα δώσουμε το χώρο, έχουμε ετοιμάσει τη μελέτη και την προκήρυξη και θα πει το φτιάχνω εγώ και το εκμεταλλεύουμε αυτή την τιμή, ανά ώρα το πάρκινγκ για 25 χρόνια. Αν μπορούσαμε να κυκλώσουμε την ελεγχόμενη στάθμευση, τι αφορά τελείως το κέντρο του και τους κεντρικούς δρόμους? Ναι, το κέντρο, δηλαδή ξεκινάμε από την Αποστολοπούλου, Δημητρακοπούλου, ανεβαίνουμε Ουάσιγκτον, 28ης, Ουάσιγκτον και κατεβαίνουμε Δελιγιάννη και αυτό το... Για τους δρόμους που οδηγούν μέσα στο κέντρο της πόλης. Το κέντρο της πόλης. Μια άλλη που μας, την αρχίδα που μας κέντρισε το ενδιαφέρον ήταν αυτή για ελεγχόμενη στάθμευση για μηχανάκια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, βάζουμε χώρους για μηχανάκια. Πόσο εφικτό είναι αυτό, κύριε Δήμαρχε, από τη στιγμή που ένα μηχανάκι ξέρουμε ότι το παρατάς ακόμα και πάνω σε ένα πεζοδρόμιο? Υπάρχει ένα μεγάλο, κυρία Μπατζή, ένα αίτημα πολλών μοτοσυκλετιστών ότι τόσα χρόνια δεν είχαν θέσεις πάρκινγκ για μηχανάκια. Ακριβώς γι' αυτό, για να μην παρκάνουν πάνω στις πλατείες. Νομίζω ότι και οι περισσότεροι μοτοσυκλετιστές δεν θέλουν να παρκάνουν το μηχανάκι πάνω στην πλατεία. Θέλουν να είναι νόμιμοι. Δεν υπήρχε χώρος. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτιάξει χώρους και στην Γρηγορίου Πέμπτου και πίσω από τον Μαλιαροπούλιο και στην κάτω αγορά θα γίνει χώρος. Ακριβώς ικανοποιούμε ένα αίτημα. Εγώ πολλές φορές μου λένε άνθρωποι, ειδικά από την άνοιξη και μετά που αρχίζουν και κυκλοφορούν με μηχανάκια, μου ζητούν αυτό. Ήδη έχουμε φτιάξει χώρους και θα φτιάξουμε μετά τους χώρους. Δηλαδή θα δούμε και πρόστιμα για μηχανάκια από τη δημοτική αστυνομία? Κοιτάξτε, δηλαδή, πάνω στις πλατείες και στους πεζοδρόμους δεν μπορεί να παρκάρει ούτε αυτοκίνητο ούτε μηχανάκι. Είναι απαγορεύεται, το καταλαβαίνουμε έτσι. Τέλος, αν μπορείτε να μας πείτε επιγραμματικά, επειδή ο κόσμος έχει μπερδευτεί με τα χρώματα, γιατί είναι και πολλά στην πόλη μας, πλέον την έχουμε κάνει ουρανιό τόξο με τις θέσεις πάρκινγκ. Αν μπορείτε επιγραμματικά, πείτε μας ότι το πορτοκαλί είναι. Το είπα και πριν, να το ξαναπώ. Πορτοκαλί είναι 1 ευρώ την ώρα, κόκκινο είναι 1 ευρό τη μισή ώρα και λευκό είναι μονιμικά. Τρία χρώματα. Τι ουρανιό τόξο. Το ουρανιό τόξο είναι 7. Εάν τα πράγματα πάνε ομαλά. Μου αρέσει που υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον να τι δημοσιογράφει. Άρα τους πολίτες. Εάν τα πράγματα πάνε ομαλά σε μια κανονικότητα, τι προϋπολογισμό εσόδων μπορεί να έχει ο Δήμος Τρίπολης από την ελεγχόμενη στάθμευση και πώς έχουν βγει οι τελικές τιμές των θέσεων για την ελεγχόμενη στάθμευση? Το αντίτιμο. Ναι. Το αντίτιμο, κύριε Ζωραμπαλά, έχει βγει όπως είναι σε όλες τις πόλεις. 1 ευρώ την ώρα και 1 ευρώ τη μισή ώρα που είναι το κέντρο της πόλης. Οι θέσεις, τώρα δεν προχωρήσω αυτό, νομίζω είναι 250. Άρα, αν νοικιάζονται όλες είναι 250 ευρώ την ώρα. Αν είναι κάποιες ώρες συγκεκριμένες, είναι 7-8 ώρες τη μέρα. Κάντε τον προγραμματισμό, επίσης μέρες, εκτός Σαββατών, Κυριακή χαρτιών. Ο προϋπολογισμός είναι αρκετός. Δεν είναι το θέμα ο προϋπολογισμός. Καταρχάς, να ξέρετε ότι τα χρήματα που εισπράττει ο Δήμος από αυτό είναι ανταποδοτικά και τα ξαναδείχνει στα πάρκινγκ που θα νοικιάσουμε, σε βελτιώσεις του ονοδών κλπ. Δεν βγάζει κέρδη ο Δήμος από αυτό, έτσι. Ευχαριστούμε.